Λοιπόν, leaders, 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν όλες τις μέρες και τις 365, έτσι λέγαμε μικροί. Εγώ γιορτάζω και τις 365 μέρες του χρόνου. Τώρα, μόνο ερωτευμένους δεν αφορά η σημερινή μας συζήτηση, διότι η σημερινή μας συζήτηση αφορά το σκληρό πυρήνα των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Ουκρανία. Και έχω δίπλα με έναν άνθρωπο τον οποίο καιρό ήθελα να φιλοξενήσω. Ευτυχώς έτυχε η συγκυρία και βρεθήκαμε τέλος πάντων στα στούντιο του Star, εδώ που γυρίζεται η εκπομπή μας. Διότι η εξειδίκευσή του στη στρατηγική ανάλυση θα με βοηθήσει και θα μας βοηθήσει, φαντάζομαι, να δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο καθαρά. Κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς σας βρήκα. Ανώτερος στρατηγικός αναλυτής, διαβάζω σωστά, και ερευνητικός εταίρος του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας της Γενέβης. Και στο ίδιο κέντρο, βεβαίως, στο ελληνικό παράρτημα, στη διευθυντής του κέντρου. Η λέξη στρατηγική είναι η κομβική λέξη εδώ, αυτή που θα μας κάνει να κάνουμε μια ωραία συζήτηση για τα επόμενα 30-35 λεπτά. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Λαμπρόπουλε, με αφορμή το ουκρανικό ζήτημα, όπως έτσι εξελίσσεται. Το ουκρανικό ζήτημα είναι ένα ενδοουκρανικό ζήτημα και ως τέτοιο θα έπρεπε να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι η απαρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος χθες προχθές, ή δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι ένας πόλεμος νεύρων του Πούτιν προς τη Δύση? Θα πρέπει να το δούμε ως μια απόπειρα, μια τελική απόπειρα ανατροπής ή καλύτερα ρύθμισης της μεταψυχροπολεμικής διεθνούς τάξης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Η προσπάθεια αυτή του Πούτιν έχει ξεκινήσει από τις αρχές της προπροηγούμενης δεκαετίας, όταν αναφέρεται ουσιαστικά, οι απαρχές της ξεκινάνε από το περίφημο δόγμα Πριμακόφ, όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναφερόταν σε δυνατότητα, μεταγενέστερη δυνατότητα της Ρωσίας άσκησης επιρροής στο μετασοβιετικό χώρο. Αυτό το δόγμα τότε το ενστερνίστηκε απόλυτα ο Πούτιν και η ρωσική στρατηγική ελίτ. Είναι το πολιτικο-διπλωματικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας έκτοτε και το επιχειρησιακό του σκέλος είναι αυτό που ονομάστηκε στη Δύση κυρίως ως δόγμα Γερασίμοφ, δηλαδή το υβριδικό επιχειρησιακό δόγμα, οι μέθοδοι με τις οποίους, μέσω των οποίων εκτελείται η ρωσική υψηλή στρατηγική. Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, περιέχει και έναν ρεαλισμό της ζωής αυτό καθεαυτό, διότι είναι σαν να λέμε ότι αύριο χτύπα ξύλο η Κρήτη θα αποσχιστεί για χιλόγους από την Ελλάδα, θα είναι ένα άλλο κράτος η Κρήτη και ένα άλλο η Ελλάδα, λέω ένα παράδειγμα τυχαίο, αλλά εμείς δεν θα ανακατευόμαστε στα εσωτερικά της Κρήτης για κάποιο λόγο, παρότι θα είμαστε ομόθρησκοι, ομόγλωσσοι και θα έχουμε και την ίδια καταγωγή, θα πρέπει να σεβόμαστε ότι η Κρήτη ξαφνικά, ας πούμε, αποφάσισε να ενταχθεί στις χώρες της Βορείου Αφρικής. Και εμείς θα πρέπει να το κάνουμε ό,τι πρέπει για να βοηθήσουμε την Κρήτη. Γίνονται, είναι αυτά τα πράγματα, είναι ρεαλιστικά, διότι στρατηγικά καλά κάνετε και το αναλύετε. Αλλά νομίζω ότι είναι η φυσική εξέλιξη μιας τσαρικής αυτοκρατορίας και μιας μεγάλης χώρας όπως η Σοβιετική Ένωση. Λέει, τι άλλο θα έπρεπε να γίνει? Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι να μην το δούμε από τη μεριά του δικαίου ή του άδικου, αλλά σίγουρα μια χώρα όπως είναι η Ρωσία, η οποία έχει αυτά τα διλήμματα ασφαλείας, τα είχε και η Σοβιετική Ένωση. Αλλά κυρίως εδώ δεν μιλάμε για ιδεολογήματα και αφηγήματα και αφηγήσεις διαφορετικές ένθεν κακήθεν και μέσω της Δύσης και της Δύσης και της Ρωσίας, αλλά κυρίως θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε όλο αυτό τόσο από την πλευρά της Ρωσίας, όσο και από τη μεριά της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι, που ήταν η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, το οποίο δημιούργησε την νοοτροπία του ιτημένου στη Ρωσική Ομοσπονδία και τη μη αποδοχή των τετελεσμένων τότε. Είναι σαφέστατο αυτό. Το δόγμα Πριμακόφ αυτό ουσιαστικά περί αυτού επρόκειτο. Ταυτόχρονα δημιούργησε και μια αίσθηση αλαζονίας στη δυτική πλευρά με το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα και διαφόρων άλλων αναλυτών που αγνόησαν τον Χάντινγκτον. Ο Χάντινγκτον είχε περιγράψει στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 όχι στο περίφημο βιβλίο περί σύγκρουσης πολιτισμών, σε προγενέστερα άρθρα του και βιβλία του,
πώς η ευρεία αλληλεξάρτηση και η παγκοσμιοποίηση θα ευνοήσει τους ανταγωνιστές της Δύσης και τον ΗΠΑ κυρίως, τη Ρωσία και κυρίως την Κίνα. Ναι. Έχουμε λοιπόν μία επέκταση του ΝΑΤΟ και της Δύσης προς Ανατολάς και θα με επιτρέψετε να πω ότι κυρίως ξεκίνησε αυτό στις αρχές του 2000, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν ο πρόεδρος Μπούς τότε είχε μιλήσει για μία δύση που θα φτάνει από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Είχε αναφέρει και τη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Και σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες. Μία εξ αυτών είναι η αναβίωση του παλαιού σχεδίου Πιλσούδσκι, που και τώρα ονομάζεται η πρωτοβουλία των τριών θαλασσών, που συμπεριλάμβανε χώρες όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Λιθουανία, όπως είναι η Ουκρανία, η Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, μάλλον να συνεχίσω τη σκέψη που μόλις ξεκινήσατε. Σε αυτό μέσα είναι ενταγμένο, για να το δούμε λίγο και κοινωνικά και κοινωνιολογικά, το ρωσικό στερεότυπο. Ξαφνικά το ρωσικό στερεότυπο για εμάς είναι ένας άνθρωπος ολιγάρχης, αν έχει λεφτά, εγκληματίας αν δεν έχει λεφτά, που είναι πολύ μακριά από εμάς, είναι κάτι σαν ένας άγριος, σύμφωνα με τη δυτική λογική, ο οποίος έχει πολύ λιγότερη σχέση με την Ευρώπη, σύμφωνα με τη λογική αυτή, από ότι έχει, ας πούμε, ένας Τατζίκος. Πιο πολλά θα θέλαμε ένα Τατζίκο στην Ευρώπη, αλλά ένα Ρώσο. Και θέλω να θυμίσω απλώς ότι η Ρωσία έχει προσφέρει φωτισμένα μυαλά στον πολιτισμό και την επιστήμη για αιώνες, ότι έχει δείξει φιλελληνικά αισθήματα περισσότερο από πολλές άλλες χώρες και ότι μου φαίνεται το λιγότερο αστείο να θεωρούμε ότι μια τεράστια χώρα με τέτοια παράδοση είναι ξαφνικά το πνεύμα του κακού. Και όλοι όσοι είναι Ρώσοι πολίτες ή Ρωσόφωνοι ξαφνικά είναι ή έμποροι ναρκωτικών και όπλων ή ολιγάρχες ή εγκληματίες. Δηλαδή, αν είναι αυτοί οι εγκληματίες ή φίλοι των Αμερικανών σε όλο τον πλανήτη, τι είναι? Κοιτάξτε, η τσαρική Ρωσία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία, κυρίως προ-κομμουνισμού, ήταν μια χώρα η οποία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ευρώπη. Δεν τίθεται ζήτημα περί αυτού. Ουδέποτε ουσιαστικά αποκόπηκε, ακόμα και επί υπαρκτού σοσιαλισμού. Πολλό δε μάλλον παραμένει μια χώρα η οποία επιθυμεί κατά κάποιο τρόπο τη σύνδεση με την Ευρώπη, ίσως όμως σε ένα διαφορετικό αξιακό πλαίσιο, και εδώ αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή, οι πολύ δυτικοί αναλυτές το ονομάζουν ως επέκταση του αυταρχισμού, της αυταρχικής δημοκρατίας. Ο Πούτιν και η ρωσική ηγεσία, αυτό που έχει υπόψη του, δεν είναι τόσο τις κοινωνίες, όσο είναι τις ηγεσίες. Μιλάει σε επίπεδο ηγεσιών. Η Ευρώπη μιλάει σε επίπεδο κοινωνιών και η Δύση μιλάει σε επίπεδο κοινωνιών. Ένας από τους φόβους της ρωσικής ομοσπονδίας και της ρωσικής στρατηγικής ελίτ είναι οι περίφημες πορτοκαλί επαναστάσεις, οι οποίες τις θεωρούν ως άμεση ή έμεση, έναν άμεσο διεμβολισμό μέσω της κοινωνίας που θα στοχεύσει στην ανατροπή... Ένα λευκό πραξικόπημα. Ένα λευκό πραξικόπημα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα τελείως διαφορετικό αξιακό πλαίσιο μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Και αυτό δυστυχώς οδεύει επιταχύρω, γιατί υπάρχει από τη μία στάση της Δύσης που εκπορεύεται από την αλαζονία της νίκης επί της Σοβιετικής Ένωσης και αυτού που ακολούθησε, που θέλει να επιβάλλει στη ρωσική πλευρά τα τετελεσμένα. Αυτά που θεωρεί ως τελεσμένα. Υπάρχει όμως αντιστοίχως και μία απόπειρα από τη Ρωσική Ομοσπονδία να ανακαταλάβει μέρος των χαμένων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία συγκρουσιακή κατάσταση η οποία σοβεί ανάλογα με τις δυνατότητες και τις χρονικές συγκυρίες, η οποία σοβεί εδώ και 2,5 δεκαετίες περίπου. Πάμε στον πυρήνα του προβλήματος αυτού, καθεαυτού του πυρήνα του προβλήματος. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος σίγουρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι καταλαβαίνει τη γεωπολιτική σκακέρα καλύτερα από όλους τους προκατόχους του. Λόγω εμπειρίας και λόγω οξυδέρκειας, όχι μόνο ηλικιακής αλλά και πολιτικής οξυδέρκειας και λόγω δικής του ενασχόλησης με τα θέματα αυτά. Σίγουρα του αρέσουν περισσότερο, φαντάζομαι, που το ασχολείται με τους φορτηγατζίδες σε μια περιοχή των ΗΠΑ. Μήπως αυτό όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, τον κάνει περισσότερο από όσο θα έπρεπε δεσμευμένο σε μια λύση διπλωματική και όχι σε μια λύση επέμβασης?
Μήπως δηλαδή το DNA του Προέδρου Biden τον αναγκάζει να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες της διπλωματικής προσέγγισης, χάνοντας ουσιαστικά πολύτιμο χρόνο στο πεδίο? Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, την οικογένεια Bush, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για κάποιους, είτε είναι ο πατέρας είτε είναι ο γιος, ακόμα και τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, για τον οποίο περισσότερο εμείς οι νεότεροι έχουμε διαβάσει και λιγότερο έχουμε δει, να φέρεται με αυτό το ένστικτο του υπέρτατου διπλωμάτη, λες και είναι ο Πάλμερστον, ας πούμε, και θα κάτσει σε ένα τραπέζι για να τα βρει. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση total war που ετοιμάζεται στην Ουκρανία. Μήπως το παρασυζητήσαμε σαν Δύση? Κοιτάξτε, ο Biden έχει υιοθετήσει ένα δόγμα διπλής ανάσχεσης και αυτό φαντάζει γεωπολιτικά μια απολύτως εσφαλμένη στρατηγική, γιατί διακινδυνεύει μια ένωση δυνητική μεταξύ Ρωσίας-Κίνας, δύο ευρασιατικών χερσαίων δυνάμεων. Όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί αυτό που μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν και τη στρατηγική ήττα των Αμερικανών, γιατί περί αυτού πρόκειται, πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι αναθεωρητικές, δηλαδή, και εδώ θα πρέπει να το ορίσουμε τι σημαίνει αναθεωρητική χώρα. Η Ρωσία είναι μια αναθεωρητική χώρα γιατί θέλει να ανατρέψει το status quo που δημιουργήθηκε εις βάρος της από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι αναθεωρητική με την έννοια του καλού και του κακού. Okay. Γιατί υπάρχει και μια παρανόηση επί αυτών των θεμάτων. Με τον ίδιο τρόπο που είναι και η Τουρκία, φαντάζομαι, αναθεωρητική χώρα. Η Τουρκία είναι αναθεωρητική χώρα, αλλά ταυτόχρονα είναι και επιθετική χώρα. Υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή είναι αναθεωρητική γιατί θέλει να ανατρέψει το καθεστώς της Λοζάνης. Αλλά είναι και επιθετική χώρα εγγενώς, όπως είναι και η Κίνα, γιατί στη βάση της δομής της έχει μια επιθετική λογική, έχει δηλαδή τη χρησιμοποίηση της σκληρής ισχύος προς ευόδοση των εθνικών της συμφερόντων, τα οποία εθνικά συμφέροντά της αφορούν τόσο την καταπίεση άλλων χωρών, την εισβολή σε... το μη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και εδαφικής κυριαρχίας των γειτόνων. Δηλαδή, διαφέρει λίγο από το πρότυπο των Ρώσων. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Το αντιγράφει, αλλά διαφέρει. Να σας διακόψω, αν θέλετε. Βλέπω πάντως κάποιες ομοιότητες, απόπειρα ομοιότητας. Τσαρική αυτοκρατορία ή Μεγάλη Σοβιετική Ένωση και ο ένας. Πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο άλλος. Δηλαδή, βρίσκει ένα ιστορικό αποτύπωμα για να πει ότι ξέρεις τι, εγώ φτάνω μέχρι το Γιβραλτάρ. Δεν το λέει σαφώς από το κεφάλι του. Υπάρχει οι πρώην αυτοκρατορίες, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Κίνα. Και η Μεγάλη Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Brexit ήταν μια αποτύπωση ενός νέου οράματος, το οποίο πηγάζει από τη λειτουργία του πρώην Ηνωμένου Βασιλείου ως αυτοκρατορίας. Έτσι. Οι πρώην αυτοκρατορίες έχουν αρχίσει να, εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, να αναφέρονται στο ιστορικό παρελθόν με έναν τρόπο αναβίωσης, αλλά ad hoc αναβίωσης. Μιας ακριβούς αναβίωσης των αυτοκρατοριών όπως ήταν. Σίγουρα όμως έγκυται ένας αναθεωρητισμός, κυρίως στις χώρες που δεν ανήκουν στον ευρωατλαντικό χώρο. Και αυτό τον αναθεωρητισμό η διακυβέρνηση Biden, μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν, θέλει να τον αποτρέψει χρησιμοποιώντας παρόμοια όπλα με τα λεγόμενα υβριδικά που χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες. Η Ρωσία, προεξαρχούς της Ρωσίας και της Κίνας και κατ' επέκταση και του Ιράν και της Τουρκίας. Με τον τρόπο αυτό που κινεί το Πούτιν, θεωρείτε ότι αποτρέπει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή ουσιαστικά προσπαθεί απλώς να διχάσει την Ευρώπη με ένα παιχνίδι που είναι η Ουκρανία σήμερα, αύριο θα είναι κάτι άλλο, μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο? Δηλαδή δεν αλλάζει το παιχνίδι, αλλάζει ο στόχος, αλλάζει η πίστα κάθε φορά. Αυτή τη φορά η πίστα είναι η Ουκρανία. Θεωρείτε ότι πραγματικά ο Πούτιν θέλει να εισβάλλει, πραγματικά ο Πούτιν θέλει να ρίξει τη χώρα του σε ένα έτσι σπιράλ οικονομικών κυρώσεων, ή απλώς είναι το παιχνίδι του αυτή την εποχή? Περιμένει να δει τι κάνουν οι δυτικοί και γελάει μόνος του. Κοιτάξτε, η ρωσική στρατηγική ελίτ, στην οποία ανήκει ο Πούτιν, και ανήκει και ένας από τους πιο επιφανείς συμβούλους του, ο Καρακάνοφ, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Ιδρύματος Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσίας, που εδρεύει στη Μόσχα.
ουσιαστικά έχουν δηλώσει όλους τους τόνους ότι βρισκόμαστε εν ώψη ενός νέου ψυχρού πολέμου. Mm-hmm. Δεν, η εισβολή και η χρήση στρατιωτικής βίας είναι ένα εργαλείο το οποίο ανήκει σε αυτή την υβριδική φαρέτρα, σε αυτό το υβριδικό πλωστάσιο, δεν είναι κατά ανάγκη, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Απειλείται ότι θα χρησιμοποιηθεί. Δεν θα συνέφερε τον Πούτιν να εισβάλλει. Θα το έκανε μόνο σαν ένα last resort, σαν ένα τελικό καταφύγιο. Γιατί ο στόχος του είναι να διεμβολήσει τη συνοχή μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και Ηνωμένων Πολιτειών, αφενός. Αφετέρου, την Ουκρανία τη θέλει ελεγχόμενη. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως έχει κινητοποιηθεί, αυτή η στρατιωτική κινητοποίηση και η απειλή, ο εξαναγκασμός μέσω της απειλής χρήσης βίας, λειτουργεί με ένα τρόπο εκφοβιστικό στην ουκρανική πλευρά. Της κάνει bullying. Της κάνει bullying, με λίγα λόγια, ναι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης της Ρωσίας από την πλευρά Biden με τη συνδρομή του Ηνωμένου Βασιλείου, που ουσιαστικά θα έχετε δει που αναφέρονται συνέχεια περί επικείμενης ρωσικής εισβολής. Mm-hmm. Αυτό τι κάνει, υποτίθεται ότι κλιμακώνει. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα blame game προς τη ρωσική πλευρά και της αφαιρεί συνεχώς τη δυνατότητα ευνηδιασμού. Δηλαδή είναι ένα, θα το λέγαμε στη στρατηγική, ένα όπλο αντιυβριδικό ή υβριδικό έναντι των Ρώσων. Ναι, αυτό αυτή, ίσως... αυτή η ρητορική, ναι, που επαναλαμβάνεται διαρκώς με όλους τους τόνους και όλα τα μέσα, δεν είναι στοχευμένη. Αυτό εξηγεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, και κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε διαβάσει πολλά και έχουμε δει πολλά και οι δυο μας και αρκετός κόσμος. Εγώ τέτοια πολεμική σύγκρουση ή προετοιμασία πολεμική σύγκρουση δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή, είμαστε δύο μήνες τώρα, μετράω, σε μια συνεχόμενη απειλή, σε κινήσεις στρατευμάτων on camera, δεν είναι τίποτα κρυφό σε αυτόν τον πόλεμο, σε ασκήσεις στα σύνορα, σε απαντήσεις. Σήμερα το Foreign Office ή χθες ανακοίνωσε ότι μόλις το αποφασίσει, λέει ο Πούτιν, σε 10 λεπτά θα έχουμε πόλεμο. Δεν το θυμάμαι ποτέ, κύριε Λαμπρόπουλε, θυμίστε μου εσείς αν κάνω λάθος, τέτοια διαδικασία σύραξης μέσω των media. Εδώ αυτή τη στιγμή τον έχουμε ζήσει το μισό πόλεμο και δεν έχει πέσει μια τουφεκιά. Γι' αυτό σας είπα, αυτό που είπα πριν, ναι, πιστοποιεί. Αυτό γι' αυτό το λέω. Ότι είναι ένα αντιυβριδικό, δηλαδή ουσιαστικά θέτουν στον Πούτιν το δίλημα, αλλά προσέξτε, ο Πούτιν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέσω στρατηγικού ευνηδιασμού επιθέσεις, αν θελήσει, και δεν θα το ανακοινώσει. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, μόνο την κλασική στρατηγική προσέγγιση της Μόσχας, αν σκεφτείτε, την περίφημη μασκυρόφκα που αφορά την παραπλάνηση και τον Gibrid Naya Voina, που είναι το υβριδικό πλαίσιο πολέμου, αυτό από μόνο του δημιουργεί προϋποθέσεις ευνηδιασμού και σίγουρα δεν θα το κάνει με έναν τρόπο που θα είναι τόσο εύκολο και τόσο εμφανές. Πίσω από την κουρτίνα, τι κρύβεται? Ρώτησα και τον κύριο Γρίβα την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο επεισόδιο των Leaders. Πίσω από αυτή τη μαύρη κουρτίνα που δεν μας επιτρέπει να δούμε, να ανοίξουμε και να δούμε μέσα εμείς τη ρωσική κοινωνία διάφανα, όσο διάφανα τέλος πάντων θα μπορούσαμε. Τι κρύβεται, κύριε Λαμπρόπουλε? Κρύβεται ένας λαός που θέλει ρεβάνς? Κρύβεται ένας λαός που δεν είναι πολεμοχαρής? Κρύβεται ένας λαός που δεν θα κριτικάρει τον Πούτιν αν κάνει πίσω? Ή κρύβεται ένας λαός που θα κριτικάρει τον Πούτιν αν κάνει πίσω? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό πριν είπα για το στόχο των ηγεσιών και όχι των κοινωνιών. Το μεγάλο πρόβλημα της Ρωσίας ως στρατηγικής οντότητας είναι το εξής, ότι επειδή ζούμε σε μια μεταμοντέρνα εποχή και θα έλεγα μια υβριδικώς μεταμοντέρνα, με ποια έννοια? Ότι συνυπάρχουν μεταμοντέρνα στοιχεία στις κοινωνίες και ταυτόχρονα κομμάτια της νεωτερικότητας. Δεν έχουν φύγει ποτέ αυτά. Έτσι. Αυτά τα δύο κομμάτια συγκροτούν ένα παζλ το οποίο είναι εκρηκτικό. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί γι' αυτό και το ρωσικό δόγμα θέλει να αποτρέψει τις λεγόμενες πορτοκαλί επαναστάσεις που τις θεωρούν υβριδικό πόλεμο εναντίον τους. Στο επίπεδο λοιπόν της κοινωνίας υπάρχουν σίγουρα, και όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία και στην Κεντρική Ασία, υπάρχουν στοιχεία εκείνα εντός κοινωνιών τα οποία είναι πιο κοντά στο φιλελεύθερο μοντέλο της Δύσης και αυτά δυνητικά στην προσεχή δεκαετία μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικά προβλήματα τόσο στη ρωσική ηγεσία και στις χώρες τις οποίες ελέγχει. Ναι, αλλά μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ θα πρέπει να υπάρχει και μία μέση λύση ακριβώς για κάποιον που δεν θέλει να είναι επιθετικός. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε λοιπόν με τη λογική της
με μια λογική παιγνίου μηδενικού αθροίσματος και δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτή υποτίθεται ότι είναι και η ενδιάμεση λύση που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως γεωπολιτικά είναι νάνος. Σωστά. Δηλαδή, γι' αυτό και βλέπετε μια διετή στρατηγική της Ρωσίας έναντι των Ευρωπαίων, πολλές φορές στις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν Μακρόν ή Πούτιν Σόλτς τώρα, θα δείτε ότι αναφέρεται ο Πούτιν στη Ρωσία ως μια υπερδύναμη, μια στρατιωτική υπερδύναμη που μιλάει ως ίσως προς ίσως με τους Αμερικανούς, ταυτόχρονα βάζει και στο παιχνίδι τους Ευρωπαίους, αλλά τους βάζει σαν έναν εταίρο ο οποίος, επειδή δεν έχει στρατιωτική ισχύ, είναι υποδέστερος. Και όχι μόνο αυτό, ξέρει πολύ καλά ο Πούτιν ότι ο Ευρωπαίος πια είναι καλομαθημένος, καλοζεωισμένος, καλοταϊσμένος, δεν θέλει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Ακριβώς. Γιατί σας θυμίζω ότι το Χίτλερ τον αντιμετώπισαν οι Βρετανοί πολίτες σκάβοντας οι ίδιοι χαρακόμματα στις αγγλικές πόλεις, και δεν πιστεύω ότι κανένας τώρα θέλει να κρυώσει έστω και ένα βράδυ στην Ευρώπη επειδή ο Πούτιν είναι δικτάτορας. Κανένας. Βρείτε μου έναν Ευρωπαίο πολίτη που θα πει: εγώ δεν θα παγώσω και δεν θα έχω φυσικό αέριο, αλλά θα θυσιάσω εγώ την ζεστασιά της οικογένειάς μου επειδή ο Πούτιν είναι δικτάτορας. Κάζει να το κάνει. Είναι σαφές ότι η λεγόμενη στρατηγική κουλτούρα, η οποία συνδιαμορφώνει και την εθνική στρατηγική μιας χώρας, η στρατηγική κουλτούρα των Ευρωπαίων είναι τέτοια, η οποία τον πόλεμο τον έχει απορρίψει συλλήβδιν. Μαζί και εμείς. Μαζί και εμείς, και αυτό προσέξτε, εμείς το δηλώνουμε και με έναν τρόπο που είναι επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν ναι, θέλετε να μπούμε στην πορεία. Να έρθουμε στην κρατήστε πορεία. Ναι. Θέλω να πάω λοιπόν να ξεκινήσω τη συζήτηση πια για τον Ερντογάν. Λέει η παροιμία, λύκος που τριγυρίζει δεν μένει πεινασμένος. Mm-hmm. Και αν είναι κάποιος, έχει τέλος πάντων τη μορφή του λύκου εδώ στην περιοχή, είναι ο Τούρκος πρόεδρος. Κύριε Λαμπρόπουλε, το διακύβευμα εδώ είναι μεγαλύτερο από τη σκιά την πολιτική του Ερντογάν. Θα παίξει μπάλα με τους μεγάλους. Ή μέσα στον Μπάιντεν, τον Μακρόν και τον Πούτιν και τους Βρετανούς ίσως δεν χωράει ο Ερντογάν. Και δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Όταν ο πλανήτης θα είναι διακεκαυμένος σε μια τέτοια ζώνη επί Μακρόν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν νομίζω ότι θα τελειώσουμε αύριο. Μήπως αυτό είναι μια καλή ευκαιρία κάτω από τη μύτη της Δύσης να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Πολύ κέρια η ερώτηση αυτή και μάλιστα έχει και πολλά σκέλη. Λοιπόν, καταρχάς ο Ερντογάν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση. Τι φοβάται, γιατί έχει πολύ καλές σχέσεις με το ουκρανικό καθεστώς το τωρινό και προωθεί την αμυντική συνεργασία, κυρίως στο κομμάτι των κινητήρων που θέλει και για τα άρματα και για το νέο αεροσκάφος, και όχι μόνο. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες που αφορούν τη συνεργασία Ουκρανίας και Τουρκίας. Σίγουρα το όλο πλαίσιο που διαμορφώνεται και που εξαιτίας της αναξιοπιστίας που υπάρχει και της καχυποψίας που υπάρχει μεταξύ Δύσης και Ρωσίας προμηνύεται μια διαρκής διαμάχη. Δηλαδή ακόμα και να υπάρξει μια λύση θα είναι προσωρινή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ούτε από τη μεριά των Ρώσων προς τους Δυτικούς ούτε και αντιστοίχως. Η Τουρκία λοιπόν αυτό που επειδή έχει προσπαθεί να και διαπραγματεύεται την αυτονομία της και να είναι ο εξισορροπητής μεταξύ Δύσης και ο επιτίδιος ουδέτερος, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του ψυχρού πολέμου, ο επιτίδιος ουδέτερος μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, αυτό που θέλει να κάνει είναι να διατυμπανίζει το νέο ρόλο που έχει και κάτω από τη μύτη, επειδή το χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ σωστά, κάτω από τη μύτη αυτής της προσοχής στο ουκρανικό, εγείρει ζητήματα τα οποία δεν είναι η πρώτη φορά που τα εγείρει, αλλά είναι η πρώτη φορά που τα εγείρει με τέτοιο τρόπο. Που τα φωνάζει, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που έχει συμβεί με την λεγόμενη αποστρατικοποίηση, που είναι μια αναβάθμιση του σχεδίου Ερκαγιά της δεκαετίας του 90, που προβλέπει μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος και υποτίθεται ότι μπορεί να περιέχει και κάποιες παραχωρήσεις, δηλαδή η στρατιά του Αιγαίου να υποχωρήσει ορισμένα χιλιόμετρα στην ενδοχώρα και εμείς να αποσύρουμε τα βαρέα όπλα από τα νησιά. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο πλέον λαμβάνει σάρκα και οστά με άλλο τρόπο, πιο αναβαθμισμένο και πολύ πιο επικίνδυνο. Γιατί όταν ο Τσαβούσογλου το θέτει σε ένα πλαίσιο ΟΗΕ, αλλά ταυτόχρονα αναφέρεται και σε ενέργειες που θα κάνει η Τουρκία εάν τυχόν δεν ευοδοθεί η προσπάθειά της, το τελεσίγραφο επί της ουσίας, αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καθοριστεί.
δεν τις καθόρισε λεκτικά, αλλά μπορεί να υποθέσει ο καθένας το, ναι, το χειρότερο δυνατό σενάριο. Πώς θα μετουσιωθεί σε πράξη όλο αυτό, τι ενέργειες θα ληφθούν. Ακριβώς. Αυτός θέλει το πλαίσιο. Και αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2016 και μετά η Τουρκία έχει υιοθετήσει ένα δόγμα προληπτικής στρατιωτικής δράσης και μάλιστα προκεχωρημένης άμυνας, περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι, με υβριδικά χαρακτηριστικά, αντιγράφοντας τους Ρώσους και τους Κινέζους. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι μια αντιγραφή ουσιαστικά της στρατηγικής των Κινέζων με τις 9 παύλες στην Νότια Συνική Θάλασσα και είναι και πιο επιθετική. Να σας πω εγώ γιατί δεν θέλετε να το πείτε εσείς, γιατί έχετε άλλη θέση. Είναι αντιγραφή ενός νεοναζιστικού μοντέλου. Η Γαλάζια Πατρίδα. Μπορώ να το πω πολύ εύκολα. Όχι, αυτό. Θέλω να σας βγάλω τη δύσκολη θέση, θέλω να πω. Μπορώ να το πω πολύ εύκολα. Ναι, είναι ένα νεοναζιστικό. Γιατί έχει θεωρία ζωτικού χώρου. Μπράβο, μέσα, καθαρά σαφώς. Νεοναζιστικό μοντέλο. Εγώ αποφασίζω ότι μέχρι εκεί πρέπει να πάω, γιατί 80 εκατομμύρια είμαστε λίγοι και θέλω να φτάσω μέχρι το Γιβραλτάρ. Και ρωτάω. Όταν το ΝΑΤΟ δεν μπορεί στα σοβαρά ζητήματα να βάλει τον Πούτιν στη θέση του. Από την πλευρά του ΝΑΤΟ το παίρνω τώρα. Πώς θα αντιμετωπίσει ένα κόνφλικτ μεταξύ δύο μελών του, όταν μάλιστα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για τον Κεντροευρωπαίο η ΑΟΣ του Καστελόριζου είναι το 1056 ή 1056 κρεμότητά του. Mm-hmm. Μήπως λοιπόν ο Ερντογάν βρει εδώ στην Αναμπουμπούλα να χαρεί και αποφασίσει να ενεργήσει στο πεδίο. Το αποκλείεται? Όχι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω και εν ώψη 23. Mm-hmm. Οι Τούρκοι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα ιστορικά ορόσημα και στους συμβολισμούς. Εμείς δυστυχώς έχει επικρατήσει άποψη εξαιτίας της λεγόμενης φιλιρινικής προσέγγισης να μην δίνουμε σημασία σε συμβολισμούς και μάλιστα να τα θεωρούμε και αναχρονισμό. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στη λογική της διπλωματίας των κανονιοφόρων ότι είναι παροχημένη. Από ό,τι βλέπουμε δεν είναι παροχημένη, υπάρχει πάντα στο τραπέζι. Και καλό θα είναι αυτά να τα αποφεύγουμε γιατί δίνουμε και λάθος μηνύματα. Και περί φιλιρινικής χώρας, αν δείτε την ρητορική της Τουρκίας, δεν λέει ποτέ ότι είναι φιλιρινική χώρα, λέει ότι είναι μεγάλη χώρα. Mm-hmm. Εμείς, καμία χώρα δεν έχει υιοθετήσει μια λογική φιλιρινισμού. Δηλαδή, ούτε καν οι ευρωπαϊκές χώρες που δεν απειλούνται από κανέναν. Δηλαδή, το Λουξεμβούργο, τη Δανία. Δεν λέει ποτέ ότι είμαστε φιλιρινική χώρα. Φυσικά υπονοείται, αλλά προσέξτε, όταν διατυμπανίζει ότι είσαι φιλιρινική χώρα, τι μήνυμα περνάς σε έναν αντίπαλο που σε απειλεί ευθέως? Περνάς ότι δεν είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις τη στρατιωτική ισχύ ως αποτρεπτικό μέσο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, πρέπει να θυμηθούμε ότι εμείς έχουμε να ρίξουμε σφαίρα η δικιά μας η γενιά και μετά και μια γενιά πίσω. Αντίθετα, οι Τούρκοι. Δυστυχώς για την κοινωνία τους και φέρετρα έχουν μετρήσει και έχουν σκοτώσει και έχουν σκοτωθεί, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Εμείς έχουμε από το 1974 από την Κύπρο, δεν ξέρω αν υπάρχει ένας, εδώ θεωρούμε τρομερή στρατιωτική επιχείρηση κάτι Αλβανούς Ναυγεμπόρους, λέει, που κυνηγάγαμε κάπου στην Κέρκυρα. Άρα και εμείς πρέπει να έχουμε και έναν ρεαλισμό, και το λέω περισσότερο για τους αποστράτους που τοποθετούνται σε διάφορες εκπομπές. Οι Τούρκοι έχουν πολεμήσει, πολεμάνε και θα συνεχίσουν να πολεμάνε σε ένα ανατοϊκό πλαίσιο ή σε ένα πλαίσιο δικής τους επιχείρησης. Μετράνε φέρετρα, η τουρκική κοινωνία είναι πιο συνηθισμένη σε αυτό. Εμείς εδώ δεν αντέχουμε ένα φέρετρο, χτυπάω ξύλο από ένα τροχαίο. Προσυπογράφω. Προσυπογράφω και θα σας πω και το εξής. Η λογική που έχουμε, μιλώντας για επαγγελματίες στο κομμάτι της άμυνας, η λογική που έχουμε ως συνολικά ένας μηχανισμός εθνικής ασφάλειας που περιλαμβάνει την πολιτική ηγεσία, την κοινή γνώμη και όλους τους άλλους φορείς, τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε, η λογική που έχουμε αναπτύξει αυτές τις δεκαετίες είναι η λογική ότι δεν συμμετέχουμε πουθενά και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων μας και στο ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο των διμερών συνεργασιών. Τα εύκολα θέλουμε. Θυμάστε πρόσφατα τι συνέβη όταν μέσω της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας αναφερθήκαμε στην συνδρομή στο Μάλι, λόγω χάρη. Τι αντίδραση υπήρξε εδώ? Μα και εδώ υπάρχει μια τρομερή διστακτικότητα στο Ουκρανικό, αν με ρωτάτε. 31 χώρες εκένωσαν και εμείς έπρεπε να σκοτωθούν δύο ομογενείς για να είμαστε 32. Δηλαδή, αν ήμασταν οι 15, τι θα γινότανε? Θα χαλάγαμε τους ελληνοουκρανικούς δεσμούς φιλίας? Να μην τρελαθούμε τελείως. Κοιτάξτε, και στο θέμα της Ουκρανίας η Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, γιατί η Ρωσία, επειδή έχει αναπτύξει αυτή την υβριδική επιθετική προσέγγιση, ψάχνει να βρει αδύναμους κρίκους. Και είμαστε ένας αδύναμος κρίκος γιατί θα μας θέσει το δίλημα ώστε να μην χρησιμοποιούνται οι βάσεις, ειδικά η Αλεξανδρούπολη αλλά και το Στεφανοβίκιο, στο πλαίσιο της νατοϊκής στρατηγικής και της στρατηγικής των Αμερικανών. Θα μας θέσει λοιπόν το δίλημα ότι προσέξτε, γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Και εμείς εκεί
Αυτά ήδη θα έπρεπε να τα έχουμε προβλέψει και θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές και στο ΝΑΤΟ, κυρίως και στις κεντροευρωπαϊκές και κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ότι αν θέλουν στήριξη από εμάς έναντι της ρωσικής απειλής, θα πρέπει και αυτές να μας στηρίξουν έναντι της Τουρκίας. Αυτά δεν τα έχουμε θέσει ποτέ. Κύριε Λαυρόπουλε, joy riding κάνουμε εμείς. Παίρνουμε τη Φεράρι, την καβαλάμε να μας πάει βόλτα ο φίλος μας, αλλά άμα πάθει λάστιχο η Φεράρι, ψάχνουμε ένα ταξί να φύγουμε. Δεν θα κάτσουμε να το αλλάξουμε το λάστιχο. Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς, ξέρετε, η εποχή στην οποία μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το joyride, που δεν μπορούσαμε ποτέ, αλλά είχαμε τη δυνατότητα. Νομίζαμε ότι εξαιτίας της καταλυτικής συμβολής των ΗΠΑ στα διεθνή δρόμενα, έτσι. Αυτή η εποχή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Σωστό. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Ως χώρα θα πρέπει να το καταλάβουμε. Τελευταίο ερώτημα για να το κλείσουμε. Εδώ ζητώ να βγάλετε την ιδιότητα του στρατηγικού αναλυτή, αφήστε στην άκρη και θα αντιθούμε προφήτες τώρα. Γιατί κάτι άλλο φαντάζομαι δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι πιθανότητες δίνεται να υπάρξει σύγκρουση στο πεδίο Ουκρανών-Ρώσων και αν συμβεί αυτό, στην υπόθεση εργασίας που παίρνουμε τώρα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, και αν συμβεί αυτό, αν θεωρείτε ότι θα έχουμε απλώς ένα σχήμα Κριμαίας, μια προσάρτηση ημιειρηνική ουσιαστικά, αν μπορούσα να το πω έτσι, ή αν θα πάμε σε αυτό που πολλοί επικοινωνούν πια τον τελευταίο καιρό, σε μια τριτοπαγκοσμιοπολεμική κατάσταση. Δίνω 52-48 να μην υπάρξει στρατιωτική εισβολή. Κοντινό ποσοστό. Κοντινό, ναι. Γιατί θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Δίνω αυτό το ποσοστό, αλλά στο κομμάτι που με ρωτήσατε αν θα υπάρξει εισβολή, θεωρώ πολύ πιθανό να υπάρξει μια περιορισμένη εισβολή, που θα είναι μια λογική που θα αποκόψει την Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό αφορά και τους Έλληνες. Αυτό αφορά και τους Έλληνες. Στην πρόσβαση στη θάλασσα. Ακριβώς. Και εδώ η γεωγραφία δεν βοηθάει, δεν μπορούσαμε να είμαστε σε ένα βουνό. Θα αφαιθεί μια διέξοδος διαφυγής για την κυβέρνηση του Κιέβου όμως, γιατί ο Πούτιν αυτό που θέλει είναι να έχει ανθρώπους στη Λουκασέγκο στο Κίεβο. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι ένιωσαν οι Ρώσοι όταν ο Γιανουκόβιτς έπεσε. Στην αρχή με την Τιμοσέγκο, όπου την υπονόμευσαν πάρα πολύ, ναι, καλά, αλλά με τον Γιανουκόβιτς λειτουργήσε το ένστικτο του Πούτιν ότι εδώ πρέπει να αντιδράσω και αντέδρασε με την προσάρτηση της Κριμαίας. Θα μπορούσε τότε να πάρει όλη την Ανατολική Ουκρανία, μην γελιόμαστε. Ναι, ναι. Αλλά δεν ήταν έτοιμος για τις οικονομικές κυρώσεις που θα του επέβαλαν τότε οι Δυτικοί. Τώρα είναι πολύ πιο έτοιμος. Εδώ βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, κύριε Λαμπρόπουλο, έχω την αίσθηση. Ναι, και κοιτάξτε όμως, αυτό που οι Ρώσοι αντιλαμβάνονται και εκεί έγκυται και η διστακτικότητά τους να χρησιμοποιήσουν τη σκληρή ισχύ με καθολικό τρόπο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, είναι το εξής, ότι το να υπάρξει ένας έντονος αντιρωσισμός στην Ευρώπη δεν είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας. Δηλαδή να αναβιώσει. Οι Ρώσοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου ψυχρού πολέμου. Η φάση αυτή τη θεωρούν ότι βρίσκεται όπως ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60, που είναι οξία, προσέξτε, και στην επόμενη φάση θα υπάρξει μια ύφεση. Η επόμενη φάση όμως θα υπάρξει μια ύφεση κατά τους Ρώσους ευθύνοντες, εφόσον τα καθεστώτα που θα υπάρχουν στη Δύση ρέπουν προς μια συγγενή αντίληψη με τη ρωσική πλευρά. Δηλαδή, η άνοδος του λεγόμενου αυταρχισμού και στη Δύση, mm-hmm, δίνει το δικαίωμα στους Ρώσους ηθήνοντες να σκεφτούν ότι αυτή η αλλαγή, και ειδικά στην Αμερική, επίκειται. Πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτό. Όταν ανέχεσαι τον Όρμπαν μέσα στην Ευρώπη, γιατί να μην ανέχεσαι τον Πούτιν. Ναι, και μάλιστα ο Όρμπαν, παρεπιπτόντως, είναι η πρώτη φορά που μίλησε για έξοδο της Ουγγαρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν αλλάζει το DNA. Ζωτικός χώρος της Ρωσίας είναι η Ουγγαρία. Ό,τι και να θέλουμε να λέμε εμείς, όσο και να θέλουμε εμείς, όχι εμείς οι δύο, ό,τι και να θέλει να λέει η Δύση, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Και στα γειτονικά Σκόπια με τους τσιγκάνους απογόνους του Αλεξάνδρου, περί αυτού πρόκειται, θέλουν να γίνουν ξαφνικά Βούλγαροι. Αύριο, προσέξτε το βήμα. Αύριο θα θέλουν να γίνουν στην Ατλαντίδα να ανήκουν. Μεθαύριο εξωγήινοι. Και εμείς πήγαμε αυτούς τους ανθρώπους και τους βάλαμε ένα κράτος και τους χαρίσαμε τη Μακεδονία. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, δημιουργήσαμε και προϋποθέσεις μεγάλης Βουλγαρίας. Μπράβο. Λοιπόν, τα κάναμε να μην πω πώς, γιατί δεν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε. Πολύ ωραία τα είπαμε και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω σε ειρηνικό περιβάλλον, γιατί άμα έχουμε πόλεμο,
θα τα λέμε πολύ συχνότερα. Εν κατακλείδη, αυτό που ήθελα να πω. Ναι, και να κλείσουμε. Είναι το εξής, ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης διεθνούς, όπου η σταθερότητα που υπήρχε της διεθνούς τάξης με τα ψυχροπολεμικά, για να μην πάμε από το 45 και μετά, γιατί είχαμε τον ψυχρό, αλλά η σταθερότητα που υπήρχε από το 90-91 και μετά, πλέον δεν υφίσταται. Και είμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης, είμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος για πολλούς είναι πολυπολικός, σίγουρα είναι υβριδικός πολυπολικός, δηλαδή είναι τριπολικός καταρχάς. Mm-hmm. Είναι δύο πόλοι, αλλά ο τρίτος πόλος που είναι η Ρωσία είναι πανακάμψασα, έχει τη στρατιωτική ισχύ ως προμετωπίδα και είναι κάτι που δεν αγνοεί η Δύση. Και να ξέρετε το εξής, ότι βασικός εχθρός των Αμερικανών και του αμερικανικού κατεστημένου είναι η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας peer competitor, ένας δυνητικός επίδοξος ανταγωνιστής, αλλά δεν έχει πολεμήσει ποτέ η Κίνα. Ναι. Ούτε έχει την εμπειρία, την πολεμική εμπειρία των Ρώσων, ούτε τις δυνατότητες υπονόμευσης των Ρώσων. Και όταν έχει πολεμήσει, έχει φάει και πολύ ξύλο, θέλω να θυμίσω. Οι Ιάπωνες ήταν κατακτητικό στρατός εκεί. Εντάξει, αργότερα πολέμησαν με τους Ινδούς, αλλά σίγουρα η Κίνα δεν έχει αυτή την εμπειρία. Οπότε, προσέξτε, για να δικαιολογηθούν πράγματα, γιατί μιλάμε για την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αρκεί η Κίνα. Ναι, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μια αποφώνηση, κύριε Βασίλη, καλωσορίσατε κιόλας. Καλώς ήρθατε, μας λείψατε. Κάτι σχετικό άσχετο, όπως πάντα, για το τέλος. Είναι η δολοφονία του Άλκη στο προσκήνιο. Δεν θέλω να πω το αυτονόητο, ότι αυτά τα κορίτσια με τις φούστες που κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα και σφάξαν αυτόν τον άμυρο άνθρωπο, αυτόν τον άτυχο νέο, θα πρέπει να πάνε για πάντα φυλακή. Αυτό το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Είδα κάτι που με ενόχλησε και θέλω να το εξηγήσω για να μην παρεξηγούμε γενικά. Είδα κάποιους από αυτούς, κάποια από αυτά τα κορίτσια με τις φούστες εκεί, με κάτι τατουάζ του Τσεκά, με κάτι αλβανικούς αετούς. Ακούστε να δείτε, για να έχουμε καλούς λογαριασμούς. Οι Αλβανοί έχουν ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία. Ευτυχώς είμαι τυχερός που έχω και στον επαγγελματικό μου περίγυρο και στον προσωπικό μου περίγυρο αρκετούς γνωστούς και φίλους που έχουν αλβανική καταγωγή, οι οποίοι είναι ένας σκληρός, περήφανος λαός με πολύ μεγάλες ικανότητες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι απόλυτα αποδεκτοί εδώ. Αυτά περί αλβανικών αετών, περί Ουτσεκά, περί απόσχηση κτλ., ξεχάστε τα. Πηγαίνετε να τα σβήσετε τα τατουάζ αυτά, κάνετε πεταλούδες στη θέση τους, διότι η ελληνική κοινωνία κοιμάται, αλλά ξυπνάει συνήθως απότομα. Μέχρι το επόμενο Leaders, να είστε όλοι καλά.